Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προγραμματισμένη την συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Είχε αλλάξει την ημερομηνία και τώρα πάλι δεν μπορούσε να γίνει δεύτερη αλλαγή. Και φαίνεται ότι στις προσπάθειες που γίνανε να βρεθεί μια ημερομηνία, δεν μπόρεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να ανταποκριθεί. Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Εμείς κάναμε ό,τι ήταν, δεν μπορούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα να ανταποκριθεί. Εμείς κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν και από την αρχή είχαμε τοποθετηθεί και είπαμε ότι να γίνει, θέλουμε να γίνει, να μην έτσι, να είναι πιο ζωντανό αν θέλετε και όχι με τον ξύλινο τρόπο που γίνεται το debate. Αλλά για να βάλουμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, είχε προγραμματιστεί να γίνει το debate την 1η Ιούλη. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν μπορεί να το κάνει 1η Ιούλη. Για να γίνει την 1η Ιούλη, εμείς αλλάξαμε ήδη μία φορά τη συγκέντρωση που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Μετά μας ζητήθηκε να την ξαναλλάξουμε. Δεν γίνεται να αλλάζουμε εμείς συνεχώς το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Σύμφωνοι, απλώς δεν κατηγορεί κάποιος κανέναν. Απλά προσπαθούμε να δούμε τα αντικειμενικά προβλήματα που υπήρξαν. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να βγει ότι δεν ανταποκρίθηκε το ΚΚΕ. Εμείς αλλάξαμε μία φορά το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Δεν μπορούσαμε δεν να, μπορούσα να το ξαναλλάξουμε. Να το ξαναλλάξουμε είναι και κατα... να ξαναπάμε στην ίδια ημερομηνία η οποία έχει απορριφθεί εκ των προτέρων. Είναι τώρα κατανοητό. Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους, αν θέλετε, τελικά κολλάει το debate, τους αφήνουμε στην κρίση του κόσμου. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει μια σημασία είναι ότι δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε γιατί δεν γίνεται το debate και έχει πάρει και ένα χαρακτήρα, αν θέλετε, από το πώς προβάλλεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τουλάχιστον ακόμα και συγκάλυψη της ουσίας της συζήτησης. Διότι πραγματικά δύο μέρες τώρα έχουμε αναλωθεί στο να συζητάμε εάν θα γίνει, πώς θα γίνει το debate και δεν συζητάμε ότι μετά την 7η Ιούλη τα μνημονιακά μέτρα θα παραμείνουν. Έχουμε μία ώρα και εδώ. Ότι υπάρχει θα ανάγκη. Ναι, δεν το λέω για εσάς, αλλά λέω ότι δεν υπάρχει. Απλά, δεν γίνεται αυτή είναι η συζήτηση. Κοίταξε, μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό να εμφανιστεί και να προκαλέσει ένα debate τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από μόνη της αυτή η διαδικασία καταρχήν θέλει να προκαταβάλει ότι το αποτέλεσμα που κρίνεται στις εκλογές είναι αν θα έχουμε τον έναν ή τον άλλον. Από μόνο του αυτό είναι προβληματικό. Κυρίως όμως, αν θέλετε, δεν είναι τόσο το αντιδημοκρατικό του ζητήματος. Κυρίως αυτή η προσπάθεια τι συγκαλύπτει ή προσπαθεί να συγκαλύψει. Προσπαθεί να συγκαλύψει τη στρατηγική σύμπλευση που έχουν αυτοί οι δύο και τάχα να εμφανίσει ως κεφαλαιώδεις διαφορές που έχει ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη, όταν δεν είναι κεφαλαιώδης και είναι πως. Λοιπόν, και νομίζω αυτό που δεν ήθελε καταρχάς ήταν ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε να μην βρει εκείνη την ημερομηνία. Συγγνώμη, αλλά αυτή την αίσθηση έχει μία υποχρέωση. Δηλαδή, ο Αλέξο Τσίπρας δεν ήθελε το διάλογο, αυτό λέτε. Έχω την αίσθηση ότι ήθελε να κάνει ένα διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά βάση ακριβώς για να μπορέσει να εμφανίσει μία στημένη αντιπαράθεση ότι θα υπάρχει δεξιά και αντιδεξιά. Το αφήνω έτσι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Να λέμε τώρα ότι ο Αλέξη Τσίπρας αποφεύγει το διάλογο. Διότι ξέρετε, έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Δεν αποφεύγεις. Δεν πας να πέσει. Ο διάλογος δεν είναι επικοινωνία. Δεν είναι επικοινωνία, είναι και το περιεχόμενο. Και όταν το περιεχόμενο είναι ίδιο, όταν και οι δύο υπογράφουν εντάξει και εκτελούν τα μνημόνια, υπάρχει ένα ζήτημα. Λοιπόν, τελειώνει. Βλέπω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος όλο αυτό το διάστημα κρατάει μια. Ασκεί μια κριτική και στα δύο κόμματα, τα μεγάλα λεγόμενα σήμερα στην πολιτική σκηνή. Θεωρείτε ότι οι διαφορές του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν καθόλου, δηλαδή αύριο σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στα συνδικάτα θα βρουν τον ίδιο χώρο που βρήκαν τώρα με την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε τι χώρο βρήκα τα συνδικάτα με την περίοδο, να ξεκινήσω από αυτό γιατί αν θέλετε έχει ένα ενδιαφέρον. Τα συνδικάτα είδαν μια κυβέρνηση που εφήρμοσε όλους τους αντεργατικούς νόμους του μνημονίου. Ήταν μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία έβαλε νέους περιορισμούς στο δικαίωμα της απεργίας, οι οποίοι ήταν πρωτοφανείς, σχεδόν ορισμένα από τα ίδια τα συνδικάτα. Βγήκε ότι στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ απαγορεύει τις απεργίες. Και συνάντησαν μια βίαιη καταστολή επαργιακών κινημάτων, μια έκρηξη της καταστολής, η οποία φάνηκε και στην αναθεώρηση του ποινικού κώδικα. Η κυβέρνηση λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο πήρε το αντεργατικό πλωστάσιο της Νέας Δημοκρατίας, το έχει επεκτείνει κι άλλο. Το έχει επεκτείνει σε ένα σημείο, αν θέλετε, που έχει σαν αποτέλεσμα ο μέσος μισθός, αυτός με το οποίο αμείβονται οι εργαζόμενοι, να υποχωρεί περαιτέρω. Έχει σαν αποτέλεσμα η πολύ μικρή αύξηση του κατώτερου μισθού που έγινε και καλώς έγινε. Εμείς δεν λέμε ότι κακώς έγινε, αλλά είναι τόσο μικρή η οποία δεν αρκεί ούτε καν στο να επιζήσουν αξιοπρεπώς οι εργαζόμενοι. Και για να έρθω, αν θέλετε, και στα δύο αυτά τα οποία αναφέρθηκε ο κ. Αθανασίου νωρίτερα. Οι συνταξιούχοι. Και πάνω εκεί βασίστηκε η συνένωση του Ταμείου. Για το ΕΦΚΑ θέλετε να μου. Είδανε ακριβώς. Είδανε μια δραματική μείωση των συντάξεων και μια εκτείναξη των εισφορών.
Με τον επαναπολογισμό. Με τον επαναπολογισμό τους ακριβώς. Οι δε μισθωτοί και τα λαϊκά στρώματα στο σύνολό τους, συγγνώμη να έρθω και σε αυτό, είδαν για να μπορέσουν να γίνουν μεγάλα ταμιακά διαθέσιμα των 30 δις για τα οποία επέρεται ο κύριος Πρωθυπουργός, είδαν να εκτινάσεται η φορολογική τους υποχρέωση το τελευταίο διάστημα και να φτάνουν να καταβάλουν 3,5% πλεώνασμα. Αυτό είναι το ποιόν της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν διαφορές στις ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά και υπάρχουν, και αν δεν υπήρχαν διαφορές, δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί και να στηθεί ένα δίπολο. Μήπως πρέπει υπάρχουν, να κάνουμε διάλογο. Για να έρθω και σε αυτό που με ρωτήσατε. Ναι. Υπάρχουν όμως ουσιαστικές διαφορές. Και οι δύο κυνηγάνε την καπιταλιστική ανάπτυξη, και η καπιταλιστική ανάπτυξη, όπου και να την κοιτάξουμε σε ολόκληρο τον κόσμο, απαιτεί τσακισμένους μισθούς, τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα, μερική απασχόληση. Ιδιωτικοποίηση. Κακώς ίσως δεν την έβαλα εγώ από την αρχή. Αυτή η χώρα έχει χρεοκοπήσει. Και υπήρχαν στη χώρα αυτή πάνω από 200 ταμεία συνταξιοδοτικά. Και ο καθένα έδινε ό,τι ήθελε και έκανε ό,τι ήθελε. Το ότι έγινε ένα μάζεμα, δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν ήταν σωστό. Σωστό ήταν. Το αν έγινε ο επαναπολογισμός και αυτό απέβη σε βάρος των συνταξιούχων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά όμως θα πρέπει να δούμε, όταν μιλάμε για συνταξιούχους διαρκώς και διαρκώς σε αυτή εδώ τη χώρα που αντιμετωπίζει τόσο μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, να δούμε τι γίνεται και με τους νέους. Ναι. Εάν οι νέοι δεν έχουν δουλειά, πώς θα βγουν οι συντάξεις, και πώς από έχουμε... πού θα πληρωθούν. Και πώς να μην έχουμε δημογραφικό πρόβλημα όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ποινικοποιήσει στην ουσία με τις αλλαγές στο φορολογικό, διατηρώντας το προηγούμενο και φέροντας νέες, έχει ποινικοποιήσει το να έχεις παιδιά. Και τα τεκμήρια που σου βάζουν είναι περισσότερα. Πώς να έχεις μια τέτοια κατάσταση. Πρέπει να αναφέρω σε ένα ζήτημα που θέλω να πω. Επειδή είμαστε σε χρεοκοπία, ακόμη είμαστε. Αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι. Δεν είμαστε. Δεν κάνει ο δεν είμαστε. Αυτό είναι το κέριο ζήτημα. Α, δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Και ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι. Και εδώ θα θυμηθούμε, αν θέλετε, το σύνθημα που χρησιμοποιεί ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Υπάρχουν λεφτά. Αλλά ξέρετε ποιο τα έχει τα λεφτά. Τα έχει ο ΣΕΒ. Τα έχουν οι εφοπλιστές, τα έχουν οι ξενοδόχοι, τα έχουν οι μεγαλοβιομήχανοι, τα έχουν οι τραπεζίτες μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα. Αυτοί τα έχουν τα λεφτά. Λεφτά λοιπόν υπάρχουν. Η Ελλάδα παράγει, είναι μια πλούσια χώρα που παράγει. Και μέσα στην κρίση δεν χάσαν όλα. Υπήρχαν κερδισμένοι, υπήρχαν και χαμένοι. Και φυσικά το ασφαλιστικό ταμείο θα πέσει έξω αν δεν πληρώνουν οι εργοδότες ασφαλιστικές φορές. Έγινε και ένα PSI, και... αν θυμάστε το 12. Έγινε ένα PSI, έτσι. Δεν λέω εγώ όχι. Αλλά εγώ όμως λέω πρέπει να εστιάσουμε σε αυτούς που κερδίζουν. Και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν. Ξέρετε ποιος πληρώνει τα 55 δισεκατομμύρια του προϋπολογισμού τώρα. Τα πληρώνετε εσείς και εγώ. Οι εταιρείες, οι μεγάλες, το μεγάλο κεφάλαιο πληρώνει 2 δις. Αυτοί πληρώνουν λοιπόν τον προϋπολογισμό και είναι προφανές ότι αν δεν πληρώνει κανένας θα χρεοκοπήσουμε. Και τι κάνει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει όλα τα βάρη στα λαϊκά στρώματα. Ωραία. Και να μην πληρώσει τίποτα το μεγάλο κεφάλαιο. Ωραία. Απλό είναι λοιπόν το ζήτημα. Άρα δεν χρεοκόπησε η χώρα γενικά. Να μοιάσουμε τον χρόνο. Βεβαίως. Χρεοκόπησε ο λαός. Κύριε Λιονί, εσείς εκείνο το οποίο λέτε διαχρονικά είναι ότι η Ελλάδα, όσο είναι μέσα στο ΝΑΤΟ και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να εφαρμόσει άλλες πολιτικές. Οι κυβερνήσεις που διαδέχονται μία την άλλη είναι οι κυβερνήσεις που εξυπηρετούν το κεφάλαιο. Το ερώτημα είναι το εξής. Έξω από το ΝΑΤΟ και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα αυτή των 10 εκατομμυρίων με τις δυνατότητες που έχει μπορεί να σταθεί? Να ξεκινήσουμε πρώτα, επειδή είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση που κάνετε, στο τι γίνεται σήμερα μέσα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι, αν θέλετε, αποκαλυπτικό το παράδειγμα των τεκτενόμενων στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Για μία ακόμα φορά, μετά την Κύπρο, το εννοώ το 1974, μετά τα Ήμια, τώρα έχουμε την τρίτη περίοδο, έχουμε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο, ότι ακούμε τη μόνιμη υποδό ότι θα μας σώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, και βεβαίως αντί να κάνει οτιδήποτε μπροστά στην τουρκική επιθετικότητα, η οποία κάνει γεωτρήσεις στην ΑΟΣ της Κύπρου, ετοιμάζεται να ανοίξει την Αμόχωστο και μιλάει ανοιχτά για το Καστελόριζο, βγάζει ερηματικές διακοινώσεις. Άρα το αν μπορεί να μας σώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, όποιος έχει λίγο ιστορική πείρα το ξέρει ότι δεν μας σώζει, και δεν μας σώζει για έναν απλό λόγο. Το ΝΑΤΟ μιλάει για ενιαίο επιχειρησιακό χώρο στο Αιγαίο. Το ΝΑΤΟ είναι αυτό που έχει βγάλει χάρτες με γκριζοποίηση του μισού Αιγαίου. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ακούσει κατά καιρούς, ανάλογα με το πώς τρέχουν οι διεθνείς σχετισμοί, ότι τα σύνορα της Ευρώπης είναι τα σύνορα της Ανατολίας. Και οι λόγοι για τους οποίους γίνονται αυτοί είναι διότι υπάρχουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει να είναι ο πρώτος, ο καλύτερος σημειοφόρος, αν θέλετε, αυτών των συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή. Το αν κερδίζει ο ελληνικός λαός, το ξέρει ο ελληνικός λαός. Αυτό που δεν έχει σκεφτεί, αν θέλετε, μερικές φορές όταν κάνει αυτή τη συζήτηση, ποιο είναι, ότι ένα κομμάτι
της άρχουσας τάξης. Έχει συμφέροντα και χωρί, χωρίς κανένα πρόβλημα κυριαρχικά δικαιώματα που δεν ανήκουν στην αρχιστική τάξη, ανήκουν στον ελληνικό λαό. Και γιατί το κάνει? Γιατί προσβλέπει ότι μια συνεκμετάλλευση με αμερικανικά, γαλλικά, ευρωπαϊκά και τουρκικά μονοπόλια των υδρογων ανθράκων στο Αιγαίο θα δώσει και σε αυτούς κέρδη. Ωραία. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι σήμερα, μέσα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ελληνικός λαός χάνει. Και χάνει, αν θέλετε, γιατί το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπηρετούν την πολιτική που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο, την πολιτική που υπηρετεί να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, την πολιτική που μετά τις εκλογές στις 7 Ιούλη θα φέρει για το λαό μνημόνια, χαμηλούς μισθούς, τσακισμένο ασφαλιστικό σύστημα, θα φέρει ιδιωτικοποιήσεις, θα φέρει, αν θέλετε, τσάκισμα τη ζωή των εργαζομένων. Και γι' αυτό εμείς λέμε. Έρχομαι και σε αυτό. Και εμείς τι λέμε σαν ΚΚΕ? Λέμε, ένα, η μοναδική ψήφος που δεν είναι χαμένη είναι η ψήφος που οργανώνει τον αγώνα των εργαζόμενων απέναντι στην πολιτική που θα εφαρμόσει είτε Νέα Δημοκρατία είτε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές. Για τα μνημόνια είναι εδώ, οι δεσμεύσεις είναι εδώ. Και για να έρθω στο ερώτημα που λέτε, βεβαίως υπάρχει διέξοδος για τους εργαζόμενους. Και η διέξοδος ποια είναι? Είναι να πετάξουν την κυριαρχία των μονοπωλιακών ομίλων, την κυριαρχία του κεφαλαίου, την κυριαρχία αυτή η οποία σήμερα αναγκάζει τη χώρα να είναι συνδεδεμένη σε ένα συγκεκριμένο γεωπολιτικό στρατόπεδο και με αυτόν τον τρόπο της να απαγορεύει να μπορεί να παίξει με τις αντιθέσεις που έχουν οι μεγάλοι μεταξύ τους. Η πείρα δείχνει ότι μια κυβέρνηση των εργαζόμενων που δεν έχει οικονομικές δεσμεύσεις μπορεί να παίξει με τις αντιθέσεις που έχουν οι μεγάλοι μεταξύ τους. Μια τέτοια ριζική αλλαγή στην Ελλάδα θα τροφοδοτήσει αλλαγές στον υπόλοιπο κόσμο και με αυτές τις προϋποθέσεις φυσικά όχι μόνο μπορεί να σταθεί, μπορεί και να ευδοκιμήσει και να οδηγήσει τη λαϊκή ευημερία. Αν υπάρχει μια διέξοδος για τους εργαζόμενους, είναι να καταλάβουν ότι μέσα στον κλειό της εξουσίας του κεφαλαίου, της ανάπτυξης του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, τα πράγματα θα γίνονται συνεχώς χειρότερα. Ωραία. Γι' αυτό απαιτείται ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα. Κύριε Λιονί, από την αρχή της κρίσης, τα πρώτα χρόνια της κρίσης, είχαμε μία μείωση στο ΕΠ, μείον 25%. Μετά από 9 χρόνια, αυτή το μείον 25 έχει γίνει μείον 22. Αυτά είναι νούμερα τα οποία δικαιολογούνται μόνο σε καιρό πολέμου. Επιμένετε ακόμα ότι δεν υπάρχει, δεν είναι η χώρα σε χρεοκοπία? Γιατί τις θέσεις, γιατί να ψηφίσει ΚΚΕ, νομίζω το έχουμε αναλύσει αρκετά. Κοιτάξτε, ότι η χώρα έχει μια δραματική συρρήκνωση του ΑΕΠ είναι προφανές και εγώ αναφέρθηκα πριν σε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα και είπα ότι πρέπει να δούμε ότι μέσα σε αυτή τη τεράστια καταστροφή υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν κερδίσει, υπάρχουν οι εφοπλιστές που βγάζουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και πληρώνουν 40 εκατομμύρια ευρώ φόρους, οι μεγάλοι αυτοί, οι μεγαλοβιομήχανοι και το μεγάλο κεφάλαιο έχει χρηματικά διαθέσιμα στο εξωτερικό, βγάλει πάνω από 150 δισεκατομμύρια ευρώ και υπ' αυτή την έννοια, αν κάνουμε όλη αυτή τη σούμα, πρέπει να δούμε ποιοι χάσαν. Ωραία. Και ποιοι κερδίσαν. Σύντομα, ναι, αυτό πρέπει να δούμε, ποιοι χάσαν και ποιοι κερδίσαν. Εγώ λοιπόν λέω ότι μετά την 7η Ιούλη, αυτό πρέπει να δούμε είναι ότι τα μνημονιακά μέτρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν όποια και να είναι κυβέρνηση και θα συνεχίσουν να υπάρχουν ακριβώς επειδή υπάρχει αντίφαση που είπε ο κύριος Αθανασίου. Η αντίφαση των λίγων απέναντι στους πολλούς είναι υπαρκτή. Ο πραγματικός αντίπαλος των εργαζόμενων, το μεγάλο κεφάλαιο που εξακολουθεί να κερδίζει μες στην κρίση, υπάρχει και είναι απέναντί του. Χρόνο, και αν δεν χτυπήσουμε αυτό το πραγματικό αντίπαλο, θα είμαστε συνεχώς χαμένοι. Ευχαριστώ.